Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για τα πρακτικά να πω ότι έχουμε κάνει πρόταση για την ακρόαση φορέων, το Σύλλογο Αποφύτων Δημόσιας Διοίκησης και την Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, την ΠΟΕΣ. Τώρα, συζητάμε ένα νομοσχέδιο που στη διαβούλευση είχε 50 άρθρα, εδώ έρχεται με 80. Προσπαθεί να το δικαιολογήσει ο κύριος Υπουργός κάνοντας παραλληλισμούς και συγχέοντας πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ταιριαστούν. Άλλο πράγμα αυτό που ζητάει το ΚΚΕ όταν σε μια τροπολογία είναι 10 άρθρα, 5 άρθρα, στο 1 συμφωνούμε, στα 5 ή στα 9 διαφωνούμε. Να σας πω κάτι, και είναι άλλο πράγμα αυτό που κάνετε εσείς τώρα. Εσείς φέρετε ένα νομοσχέδιο εχθές το βράδυ. Προχθές το βράδυ. Και θεωρείτε ότι μέσα σε μία μέρα θα μπορέσουμε οι κοινοβουλευτικές ομάδες να δουν το άρθρο, τα 80 άρθρα. Πρακτικά δεν γίνεται. Και γίνεται και με fast track διαδικασίες. Δηλαδή αύριο δύο επιτροπές, τσακ μπαμ την Δευτέρα β' ανάγνωση και αμέσως μετά ολομέλεια. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια κλασική μέθοδος όλων των κυβερνήσεων, δεν αφορά μόνο εσάς, και ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα το έκανε, όταν δεν θέλετε να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Διότι με την πλειονότητα των διατάξεων και αυτού του συζητούμενου πολυνομοσχεδίου, η κυβέρνηση έρχεται να τακτοποιήσει εκκρεμότητες που συνιστούν ακόμη μεγαλύτερη θωράκιση του αστικού επιτελικού κράτους, όπως λέμε εμείς στο ΚΚΕ, τον αντιδραστικό εξυγχρονισμό της κρατικής διοίκησης, πιο συγκεντρωτική, πιο επιτελική, πιο στενά δεμένη με τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε με καλύτερο τρόπο να υπηρετήσουν πιο αποτελεσματικά τόσο τις γενικές όσο και τις ειδικές ανάγκες του κεφαλαίου και της καπιταλιστικής ανάπτυξης σε συνθήκες τέτοιες που διανύουμε οικονομικής κρίσης, βαθιάς οικονομικής κρίσης, οξύτατου καπιταλιστικού ανταγωνισμού, προώθησης της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτή η διαδικασία βέβαια δεν είναι καινούργια. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας, έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε παρόμοια πολυνομοσχέδια και στοχεύσεις. Και λέμε ότι πρόκειται για αλλαγές που περικλεί αυτό το πολυνομοσχέδιο, που δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του λαού. Πρώτο ζήτημα. Εθνικό στρατηγικό σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς. Στοιχείο εξυγχρονισμού του αστικού κράτους, όπως λένε όλες οι κυβερνήσεις και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, άλλωστε το κράτος έχει συνέχεια για σας, όποιος και αν είναι στην κυβερνητική εξουσία, αποτελεί η προσπάθεια, η συγκεκριμένη, καταπολέμησης της διαφθοράς και η ανάγκη εδραίωσης, όπως λέτε, της αξιοκρατίας. Μάλιστα αποτελεί και σημείο οξύτατης αντιπαράθεσης μεταξύ σας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής, στην προσπάθεια να στοιχειοθετήσετε την υπεροχή σας, ο ένας έναντι του άλλου, στη βάση της ηθικής, της ακεραιότητας, της ικανότητας των στελεχών τους και στην αντίστοιχη έλλειψη αυτών των χαρακτηριστικών στους αντιπάλους. Η αντιπαράθεση αυτή δεν υπηρετεί προφανώς μόνο προπαγανδιστικούς στόχους, αλλά και ουσιαστικούς θα έλεγα. Βασικός στόχος είναι να διευκολυνθούν οι επενδυτικές δραστηριότητες των καπιταλιστών, με το βλέμμα βέβαια πάντα στραμμένο στον πακτολό των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης για τις πράσινες business. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι θα πρέπει να υπάρξει μεταξύ των ομίλων μια ισότιμη πρόσβαση σε διαγωνισμούς, με διαφάνεια, με απλοποίηση των διαδικασιών για τις επενδύσεις, και αποτελούν ζητήματα που πράγματι αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες για τους επενδυτές, παύλα καπιταλιστές. Αυτό το στόχο υπηρετεί και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, για την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας, της λογοδοσίας, λέει εκεί διάφορα το νομοσχέδιο, το οποίο καταρτίζεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας υπό την εποπτεία και το συντονισμό της Κεντρικής Επιτροπής Συντονισμού.
πίσω από όλες αυτές τις κυλιοϊπωμένες, καμουφλαρισμένες διατυπώσεις περί διαφάνειας εφαρμογών, εφαρμογής των κανόνων δικαίου και πάρα πολλά άλλα, κρύβεται η αντιλαϊκότητα του επιτελικού αστικού κράτους. Δεν είναι τυχαίο ότι στην αιτιολογική έκθεση γίνεται λόγος για τις μνημονιακές προτεραιότητες, τόσο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο και για τις επικίνδυνες, άκρως αντιλαϊκές συστάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών όπως του ΩΣΑ και της ΓΡΕΚΟ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων οργανισμών που στοχεύουν ακόμα και πολιτικά κόμματα. Η επικαιροποίηση και εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς θα πραγματοποιούνται στα πλαίσια της Εθνικής Επιτροπής Διαφάνειας ως μηχανισμός λογοδοσίας καταπολέμησης διαφθοράς για τη διαφάνεια κτλ. Πρόκειται κατά την άποψή μας για τη μεγιστότατη υποκρισία, όπως και όλες οι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες σημειωτέων διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, τόσο ανεξάρτητες είναι, θα παίρνει αποφάσεις με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κυβερνητικές αποφάσεις και θα είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένη να επιβλέπει την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, αρκεί αυτή, όπως λένε, να γίνεται με διαφάνεια. Το πόσο ανεξάρτητη είναι η Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας φαίνεται και από την υποσύσταση Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού για την υλοποίηση αυτού του στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς που απαρτίζεται κατά βάση από κυβερνητικά στελέχη. Ένας επιπλέον στόχος του επιτελικού κράτους και των αστικών κυβερνήσεων είναι να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή η τελευταία να ανακτήσει τη χαμένη της αξιοπιστία από ευρύτερα εργατικά λαϊκά στρώματα υπό το φόβο μιας γενικευμένης αμφισβήτησής της. Η διαφθορά και η διαφάνεια όμως χαρακτηρίζουν την καπιταλιστική οικονομία. Απλούστατα διότι έτσι λειτουργεί το σύστημα με την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, τις offshore εταιρείες, την ανάπτυξη του ανταγωνισμού ανάμεσα στα μονοπόλια, το κυνήγι για το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους που αποτελούν το θερμοκήπιο της διαφθοράς. Κατά συνέπεια όχι μόνο δεν μπορούν να καταπολεμηθούν, αλλά ούτε καν να ελεγχθούν. Αντικειμενικά αυτό που απομένει είναι η πολιτική διαχείριση της λαϊκής οργής. Πώς δηλαδή η αγανάκτηση, η διαμαρτυρία θα μείνουν εντός του πλαισίου. Θα προσανατολιστούν στην ανικανότητα θεσμών, προσώπων, μηχανισμών, στην ανευθυνότητα υπουργών, θα χρεωθούν στη μία ή στην άλλη πολιτική δύναμη. Αλλά ποτέ, μα ποτέ, στον ταξικό χαρακτήρα του κράτους. Ποτέ, μα ποτέ, στον ταξικό χαρακτήρα των κυβερνήσεων και των κομμάτων που βρίσκονται στη διακυβέρνηση ανεξάρτητα από το μείγμα διαχείρισης που πρεσβεύει το καθένα. Το δίλημα λοιπόν που προβάλλει για μας, για το ΚΚΕ, δεν είναι αποτελεσματικό ή αναποτελεσματικό κράτος για τους επιχειρηματικούς ομίλους ή για τη λαϊκή πλειοψηφία, θα ρωτούσαμε εμείς. Το δίλημα για την εργατική τάξη, για τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, δεν είναι αποτελεσματικό ή αναποτελεσματικό κράτος, αλλά κράτος για ποιον, εάν το κράτος θα είναι αστικό, επιτελικό κράτος ή εργατικό λαϊκό κράτος. Το ΚΚΕ υπηρετεί το δεύτερο και αυτό δεν το κρύβουμε, αυτό θέλουμε να οικοδομήσουμε. Τώρα το αντιδραστικό επιτελικό κράτος απλώνει τα πλοκάμια του παντού. Προβάλλεται συχνά πυκνά το γνωστό μότο περί δίθεν αξιοκρατικών προσλήψεων, τα δίθεν αντικειμενικά κριτήρια στην επιλογή προσωπικού. Το ίδιο κάνει και αυτό το σχέδιο νόμου. Και μπαίνοντας στο δεύτερο ζήτημα, που εισάγει διατάξεις σχετικά με τη μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για την επιλογή προϊσταμένων κτλ. Το ΚΚΕ, όπως γνωρίζετε, έχει αντιταχθεί και στους σχετικούς νόμους που πέρασαν από την Βουλή. Είναι και αυτό ένας επιπλέον κόφτης του επιτελικού κράτους. Η δομημένη συνέντευξη έχει ουσιαστικά κριτήρια αποκλεισμού κάποιων, δηλαδή των μη αρεστών, είναι βαθιά ταξικό και έρχεται να θεσμοθετήσει την επιτάχυνση στην πρόσληψη των δικών σας παιδιών, δηλαδή λειτουργεί φωτογραφικά,
ώστε απρόσκοπτα ο κρατικός μηχανισμός να υπηρετεί τις επιδιώξεις της κυρίαρχης της άκουσας τάξης και των εκάστοτε αντιλαϊκών κυβερνήσεων. Το περιεχόμενό της περικλεί από την αποδοχή του συντάγματος, της νομιμότητας, μέχρι τη διαχείριση κρίσεων, αν συμμετέχει σε απεργίες, καταλήψεις δημοσίων κτηρίων, σχολείων, παράνομες δημόσιες συναντήσεις και πολλά άλλα. Η κυβέρνηση κοροϊδεύει και κοροϊδεύει ασύστολα, την ίδια στιγμή που ακολουθεί πολιτική μηδενικών διορισμών λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών και οι υπηρκοπές στον κρατικό προϋπολογισμό του 2022 για τη μισθοδοσία ορίζουν καθαρά ότι δεν θα γίνουν διορισμοί και την ίδια στιγμή φέρνει νόμους και διατάξεις για το πώς θα διορίζει. Τρίτο ζήτημα. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την τοπική διοίκηση. Αυτοδιοίκηση λέτε εσείς, εμείς λέμε τοπική διοίκηση, σε συνέχεια των αντιδραστικών αλλαγών με Καλλικράτη, Κλεισθένη 1, άλλων προγενέστερων νομοθετημάτων, τη στιγμή που αυτή την τοπική διοίκηση, δηλαδή δήμους και περιφέρειες, τους έχετε στεγνώσει στην κυριολεξία οικονομικά και τους έχετε παραχωρήσει παράλληλα αμέτρητες αρμοδιότητες. Ενδεικτικά αναφέρω πρώτον, από αυτά που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου, τη λειτουργία των οικονομικών επιτροπών σε δήμους και περιφέρειες με στόχο προφανώς περνάει ρυθμίσεις που αφορούν την οικονομική επιτροπή σε δήμους και περιφέρειες προφανώς για να ενισχύσει την πολιτική της η κυβέρνηση μέσω των δήμων και των περιφερειών. Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα να λειτουργεί και κλεισμένο των θυρών η οικονομική επιτροπή με απόφαση του 3/5 των μελών της, δηλαδή αρκεί να το θέλει και να το ανακοινώσει η εκάστοτε δημοτική και περιφερειακή αρχή που έχει και την αντίστοιχη δύναμη στη σύνθεσή της. 2. Τις μεταβιβάσεις κυριότητας ακινήτων. Μια από τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις που αφορά την αποσύνδεση της πληρωμής του τέλους ακίνητης περιουσίας στο Δήμο με τη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων όπως ίσχυε με το νόμο 2130 του 1993. Μια ρύθμιση που τότε είχε νομοθετηθεί ομολογουμένως με αγώνες του λαού μας που αντιπάλευε τους λογείς καταπατητές της δημόσιας γης, τα σικέ συμβόλαια και πράξη αγοραπολισίας της δημόσιας γης, ένα ζήτημα που οι ουρές του είναι παρούσες και σήμερα και που η διαδικασία του κτηματολογίου μάλλον συγκάλυψε και δεν εξάλειψε αυτόν τον κίνδυνο. Για το θέμα έχουν ήδη εμφανιστεί αντιδράσεις από δημάρχους, προβάλλοντας κύρια τα έσοδα που πιθανά θα χαθούν για τους δήμους. Και γι' αυτό, ως φαίνεται, και στη ρύθμιση η κυβέρνηση προσπαθεί να ελιχθεί. Είναι καθαρό ότι η κυβέρνηση φέρνει μια ρύθμιση με στόχο της fast track διαδικασίας για λογαριασμό των real estate, την προσέλκυση επενδυτών με άξονα γη και κατοικία. 3. Αναφορικά με την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022, προβλέπει τη διάθεση των ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων, η λεγόμενη ΣΑΤΑ, προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών και μεταφορά ανειδίκευτων πιστώσεων για την κάλυψη των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ρυθμίσεις που είχε φέρει η κυβέρνηση μπροστά στην πανδημία για να καλύψει τις χρηματοδοτικές τρύπες που διευρύνονται και την εμφανή αδυναμία των Δήμων σε έσοδα. Σήμερα που η οικονομική κατάσταση στους Δήμους οξύνεται με αιχμή το κόστος ενέργειας, συνεχίζει τα παλώματα που δεν δίνουν καμία μα καμία απολύτως διέξοδο, απλά μεταθέτουν το πρόβλημα στο μέλλον. Νέο στοιχείο σε αυτό το πλαίσιο αυτών των παλωμάτων δηλαδή είναι η δυνατότητα διακανονισμού οφειλών των Δήμων και Περιφερειών σε περίπτωση αδυναμίας κατάρτισης ή αναμόρφωσης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού με τους πιστωτές τους με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που μάλιστα είναι δεσμευτική για το Δημοτικό Συμβούλιο. Ζήτημα σοβαρό που ανοίγει σειρά από κερκόπορτες για την επόμενη μέρα με ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών και διάφορα δούνε και λαβίν με ιδιώτες, ειδικά στους μικρούς δήμους που έχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα χρηματοδότησης. Το τέταρτο ζήτημα που πραγματεύεται το σχέδιο νόμου σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο ΠΕ επιτελικών στελεχών. Και αυτές οι διατάξεις έρχονται να διευρύνουν την εφαρμογή του επιτελικού κράτους. Επιτρέψτε μου ορισμένα ρητορικά ερωτήματα.
Οι αντιλαϊκές πολιτικές που φέρνουν όλες οι κυβερνήσεις πραγματικά οφείλονται στο γεγονός πως δεν υπήρχαν μέχρι τώρα διοικητικές θέσεις αναλυτών δημοσίων πολιτικών στα Υπουργεία. Μήπως αν κάποιο από αυτά τα στελέχη εισηγηθεί για παράδειγμα στον Υπουργό Εργασίας ότι η πολιτική ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης θα οδηγήσει σε εξαθλίωση τους ασφαλισμένους, πρόκειται μήπως η κυβέρνηση να ανακαλέσει αυτή την πολιτική? Φυσικά όχι. Πιο πιθανόν είναι να ανακαλέσει τον ίδιο τον υπάλληλο ως ακατάλληλο για αυτή τη θέση. Η εφαρμογή μιας αντιλαϊκής πολιτικής δεν οφείλεται λοιπόν σε άγνοια των συνεπειών της, αλλά στην απόλυτη συνέπεια με την οποία οι δικές σας κυβερνήσεις υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Όσο αφορά την ειδικότητα των νομοτεχνών, πιστεύει κανένας πως η κακή ποιότητα των νόμων, αναφερόμαστε στο τεχνικό σκέλος και όχι στην ουσία τους, οι ασάφιές τους ή οι διάσπαρτες διατάξεις για ένα ζήτημα σε νόμους εντελώς άσχετους, οφείλονται στην έλλειψη νομοτεχνών στα Υπουργεία? Οι άνθρωποι που στελεχώνουν τα δικά σας επιτελεία στερούνται μήπως τέτοιων γνώσεων? Όχι βέβαια. Πρόκειται για μια διαχρονική πρακτική όλων των κυβερνήσεων που την καταγγέλουν βέβαια όσο είναι στην αντιπολίτευση, να φέρουν άσχετες διατάξεις ή τροπολογίες της τελευταίας στιγμής σε άσχετα νομοσχέδια. Πόσες φορές η κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει καταγγείλει αυτό το φαινόμενο, αυτό δηλαδή που σχολίασε, καυτηρίασε και ο Υπουργός στην αρχή? Δικό σας δημιούργημα είναι όλη αυτή η κατάσταση. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα είναι εξαιρετικά βολικό για τις κυβερνήσεις να αδυνατούν οι εργαζόμενοι λόγω της πολυπλοκότητας ή της δημιουργικής ασάφειας των διατάξεων να κατανοήσουν το περιεχόμενό τους. Σε ό,τι δε αφορά τους αναλυτές ψηφιακής πολιτικής, η δημιουργία της συγκεκριμένης ειδικότητας εντάσσεται στην προσπάθεια για το λεγόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους που αποτελεί στόχο όλων των αστικών κομμάτων. Ασφαλώς και εμείς υποστηρίζουμε τους αναγκαίους εξυγχρονισμούς που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών σε ορισμένες υπηρεσίες ή να μειώσουν το χρόνο διεκπαιρέωσης των υποθέσεών τους. Ωστόσο, το ζήτημα έχει πολύ βαθύτερες προεκτάσεις. Οι σημαντικές εφαρμογές των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής δεν είναι παρά ένα εργαλείο. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι ποιος τις έχει στα χέρια του και για ποιο σκοπό τις χρησιμοποιεί. Η πρόωθησή του στα σημερινά πλαίσια στοχεύει, κατά την άποψή μας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, ενώ δημιουργεί πρωτοφανείς δυνατότητες μαζικής καταστολής και φακελώματος. Η χρήση των ψηφιακών εφαρμογών λοιπόν δεν έχει μόνο τη διάσταση που εσείς θέλετε να προβάλλετε, δηλαδή τη γρήγορη έκδοση ενός πιστοποιητικού. Αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους αποτελούν μεταξύ άλλων και η ταχύτερη ίσπραξη των φόρων και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί κατοικιών. Δεν γνωρίζετε μήπως ότι το κράτος εξαρτάται 100% από ιδιωτικές εταιρείες για τη σχεδίαση και τη λειτουργία των πληροφοριακών του συστημάτων? Δεν γνωρίζετε πως πολλά από αυτά τα συστήματα σχεδιάστηκαν από διάφορες εταιρείες με εντελώς διαφορετικές προδιαγραφές και είναι αδύνατο να υπάρξει λειτουργικότητα μεταξύ τους? Δεν γνωρίζετε πως οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν πρόσβαση μια σειρά από ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών? Πώς αλήθεια θα καταφέρουν οι αναλυτές ψηφιακής πολιτικής να λύσουν αυτά τα προβλήματα? Επιπλέον, οι διατάξεις αυτές εντείνουν το διαχωρισμό και τη διαφορετική μισολογική αντιμετώπιση εργαζομένων με τα ίδια τυπικά προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία. Για παράδειγμα, αν ένας από τους δύο εργαζόμενους με τα ίδια προσόντα και πενταετή προϋπηρεσία μεταταχθεί στον κλάδο επιτελικών στελεχών, ΠΕ επιτελικών στελεχών, θα αμείβεται με βάση μισθολογικό κλιμάκιο 8, ενώ ο συνάδελφός του με 5 μισθολογικά κλιμάκια λιγότερο, μισθολογικό κλιμάκιο 3. Ακόμα καλλιεργείται περαιτέρω τον ανταγωνισμό και τη λογική «ο θάνατός σου η ζωή μου» ανάμεσα σε σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η εφαρμογή των διατάξεων θα οδηγήσει σε απόφυτους 2 ταχυτήτων, καθώς θα εντάσσονται σε διαφορετικά μισθολογικά κλιμάκια. Κλείνοντας το κομμάτι αυτό, και δεν θα συνεχίσω γιατί ήδη έχω υπερβεί τον χρόνο, είναι μεγάλο το νομοσχέδιο, θα δοθεί δυνατότητα και αύριο και τη Δευτέρα και στην Ολομέλεια. Κλείνοντας όμως για αυτό το μέρος του σχεδίου νόμου, δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως το επιτελικό κράτος που επιδιώκεται να φτιάξετε και προωθείτε μέσα από αυτή την πληθώρα των νομοθετικών παρεμβάσεων θα είναι πράγματι γρήγορο, αποτελεσματικό, αλλά θα είναι για την
υπεράσπιση των συμφερόντων, την προώθηση μάλλον και υπεράσπιση των συμφερόντων του κεφαλαίου. Είδατε όταν τους αφορά πόσο γρήγοροι είστε, πόσο γρήγορα τα ανακλαστικά λειτουργείτε, θα είναι ευέλικτο ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται τάχιστα στις εξελίξεις και να λιάνει όσο αυτό είναι δυνατό βέβαια τις αντιφάσεις του συστήματος. Αυτό το κράτος λοιπόν δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στον πολίτη, όπως εσείς λέτε υποκριτικά, διότι αναγκαίος όρος για να εξασφαλιστεί ομαλή λειτουργία του είναι να βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από τις πιέσεις που ασκεί ο λαϊκός παράγοντας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συνεχίζουμε αύριο. Και εμείς σας ευχαριστούμε.